έλεγα πριν από λίγες ώρες ότι για κάποιον που είναι άνεργος, για κάποιον που δίνει πραγματική μάχη να βρει το φαγητό των παιδιών του για την επαύριο, μπορεί η Ουκρανία να πέφτει πολύ μακριά. Δεν πέφτει πολύ μακριά η τέλη Ουκρανία. Και θα πρέπει κιόλας να μάθουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή αφενός δοκιμάζεται ο ουκρανικός λαός, χύνει πραγματικό αίμα, γιατί έχουν χάσει λίγο και οι λέξεις τη σημασία τους πια. Αφενός, λοιπόν, έχουμε τον ουκρανικό λαό να δοκιμάζεται, αφετέρου, κύριε Μπαμιάντζη, δοκιμάζεται τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Αν μου πεις, λοιπόν, αν με ρωτήσετε ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι, είναι ο ουκρανικός λαός και δεύτερον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πάλι, μα μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Γιατί μας ενδιαφέρει? Γιατί ο Μπαμιαντζής και η Δούρου έχουν το γάλα της αυριανής μέρας. Όχι μόνο γι' αυτό. Μας ενδιαφέρει για να μπορέσουμε να εξάγουμε τα ορθά συμπεράσματα, να δούμε πού πάει η δική μας χώρα, να δούμε ποια είναι η δική μας παρέμβαση σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής, όσο και αν φαίνεται μικρό μεγαλισμός, αλλά πάμε προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση των περιφερειών. Και λέω λοιπόν ότι στην Ουκρανία οι νεότεροι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι διαβάζαμε και οι παλαιότεροι ανατριχιάζουν, διότι θυμίζει πολύ την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Μεγάλες δυνάμεις, μεγάλες χώρες διεγωνίζονται για την επιρροή και απειλείται η χώρα, η υπόστασή της, ακόμα και με τον διαμελισμό. Τώρα, η δήλωσή μου έγινε γιατί πιστεύω ότι πρέπει πάντα να αντιγυρίζουμε τον καθρέφτη. Όλοι λοιπόν αυτοί οι αργυρώνητοι πατριώτες που αντιλαμβάνονται τον πατριωτισμό και την υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος σε φουσκωμένα μπράτσα και στη σβάστικα, θα πρέπει επιτέλους, και δεν έχουν πια άλοφη, δεν μπορούν να εξαπατώνται, θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους τι σημαίνει σβάστικα. Σβάστικα δεν είναι για κάποιους, δεν είναι για τους εχθρούς μας. Η σβάστικα είναι για όλους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η σβάστικα, ο μέανδρος, ο παραποιημένος, έτσι, απειλεί τους Έλληνες. Δεν απειλεί μόνο τους Έλληνες, απειλεί τους κομμουνιστές, απειλεί τους Εβραίους στο θρήσκευμα, απειλεί οτιδήποτε έχει χαρακτηριστεί τον τελευταίο καιρό από τη ράντα της Ουκρανίας ως μειονοτικό, μα απειλεί και τους Έλληνες. Επομένως, όσον αφορά τους συμπολίτες μας, πρέπει να αντιληφθούν ότι προς τα εκεί που νομίζουν ότι θα υπάρξει λύση, μόνο λύση δεν υπάρχει. Υπάρχει ζόφος και αίμα. Όσον αφορά την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που προεδρεύει το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει επιτέλους να επιδείξει έναν διαφορετικό είδος πατριωτισμό. Για μένα, ξέρετε, πατριωτισμός σημαίνει να έχουν δουλειά και οι Έλληνες και οι πολίτες όλης της χώρας. Ο πατριωτισμός δεν είναι να καταθέτει στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη. Για μένα η επανανοηματοδότηση και η επανασυμματοσιοδότηση του πατριωτισμού σήμερα είναι αξιοβίαιτη ζωή για όλους τους πολίτες της χώρας, για όλους τους πολίτες της περιφέρειας. Μα άμα δεν το καταλαβαίνουν, ίσως πρέπει να τους αντιγυρίσουμε τον καθρέφτη. Και έκανα μια προσπάθεια να αντιγυρίσω τον καθρέφτη, χωρίς υπερβολές, παράλληλο την υπερβολική αντίδραση του αντιπάλου. Εξηγούμε. Λέω παντού, σε βαθμό παρεξηγήσεως, ότι ο κ. Βενιζέλος, ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, δεν έχει τις ίδιες αρμοδιότητες. Είναι η κυρία Άστον, η οποία, αν θέλετε, είναι η αρμοδία για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό γιατί θέλω να δικαιολογήσω τον κ. Βενιζέλο? Όχι. Το λέω γιατί όταν κάνεις κριτική για την κριτική και την πολίτευση για την αντιπολίτευση, αυτό κάποια στιγμή θα σου γυρίσει μπούμερα και μακριά από μένα οι λαϊκισμοί και οι υπερβολές. Μα θα μπορούσε όμως να γίνει κάποιο είδους παρέμβαση. Παρόλο που έσπευσε για δεύτερη νομίζω φορά να μου απαντήσει πρώτα το ΠΑΣΟΚ, απότετο Υπουργείο Εξωτερικών, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους θεσμούς στη χώρα μας, διαβάζω με διαρροές ότι θα υπάρξει κάποιο είδους παρέμβαση για τους Ελληνές της Ουκρανίας και το εύχομαι. Δεν είμαι από τους πολίτες και τους τελευταίους 20 μήνες δεν είμαι από τους πολιτικούς που θέλουν να καταστρέφεται ο κομματικός μου αντίπαλος, γιατί ξέρω ότι καταστρέφεται και η χώρα μου μαζί. Δεν το αντιλαμβάνονται, κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Θα το μάθουν όμως.
θα μάθουν και πρέπει να μάθουμε όλοι να αλλάξουμε το ηθικό παράδειγμα άσκησης πολιτικής, ως πολίτες, ως πολιτικοί, ως δημοσιογράφοι. Και αυτό είναι και το στίχημα το μεγάλο. Λέω ότι είμαστε έτοιμοι για να αλλάξουμε τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής, λέω ότι είμαστε και έτοιμοι για να αλλάξουν τα πράγματα σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας. Μα πιο σπουδαίο απ' όλα είναι να αλλάξει το ηθικό παράδειγμα άσκησης πολιτικής. Τόσο σπουδαίο, για να σας πω πιο σπουδαίο από το ίδιο το κυβερνητικό πρόγραμμα, από το ίδιο το πρόγραμμα για τις αλλαγές της περιφέρειας Αττικής.